Γεια σας, μια ακόμα αγωνιστική του Γκαζέτα είναι κοντά σας. Πέμπτη αγωνιστική των play-off μόνο και όχι των play-out. Είμαι ο Αντώνης Αόλης, σήμερα κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ζαλιαρής. Καλησπέρα. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής, μόνο play-off σήμερα, δεν έχουμε play-out. Τερματοφύλακας, ο νεαρός Παναθηναϊκού, Χρήστο Γιώργος. Ακριβώς, ντεμπούτο. Ενδεκαδάτος. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει μια διαδικασία να βγάλει νεαρά παιδιά τώρα για να σώσει τις ευκαιρίες τους όσα μάτς απομένουν. Κράτησε το 0. Καλός, σταθερός, καθόλου αγχωμένος. Είχε κάποιες επεμβάσεις, βγήκε λίγο από την αιστεία του, μπλόκαρε την μπάλα. Αρκετά καλός, οπότε ναι, νομίζω δίκαια βρίσκεται στην ενδεκάδα σου. Συνεχίζουμε με τετράδα της άμυνας. Δεξιά ο Μαρ, αριστερά ο Λόπεζ Σάικ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κολοβέτσιος και Τσιγκρίνσκι. Ο Μαρ, πολύ καλό μάτς, αρχηγός. Μπήκε ως αλλαγή, κέρδισε πέναλτι, το χάσε ο Βαλμπουενά και βγάζει και assist μετά για τον γκολ για το 2-1. Έχει και την assist. Ναι, εξαιρετικός. Υπήρχε δίλημα μεταξύ του Γκασπάρ και του Ομάρ, γιατί ξεκίνησε ο Γκασπάρ, πέρασε συνέχεια ο Ομάρ. Ο Γκασπάρ είχε assist στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έκανε περισσότερα είχε στην παρουσία του Ομάρ. Με Χασάν το γύρισμα. Είναι νομίζω από τους πιο σταθερούς και καλούς του Ολυμπιακού. Εντάξει, και με πολλή εμπειρία πλέον. Κολοβέτσιος έχει το δεύτερο γκολ στον Παναθηναϊκό. Είναι αρκετά καλός και στα play-off. Είναι αρκετά σταθερός δίπλα στον Σέγκεφελτ. Ο Λόπεζ Άικ και δίπλα ένας συμπαίκτης από την Ένωση. Ο Τσιγκρίνσκι και έχει τον γκολ, πολύ δύσκολη κεφαλιά. Έχει περάσει μπάλα από πολλά κορμιά. Σπάνιο να δούμε δύο στόπερ να σκοράρουν. Πάμε και στα χαφ. Δεξιά Φορτούνης, αριστερά Σακόρα από τον Όφη. Είναι ο μοναδικός παίκτης που βάζουμε από η τιμένη ομάδα των τριών αγώνων. Και στον άξονα Σιμόες και Κουρμπέλης. Ωραία, τους πρώτους να ξεκινήσουμε. Είναι Φορτούνης πολύ καλά φεγγάρια. Εξαιρετικά φεγγάρια. Βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό του. Ακριβώς. Δεν φοβάται πλέον ούτε το πόδι του. Δοκιμάζει πράγματα. Ήταν καλός και στον τερμπι με την ΑΕΚ και χθες είχε πολλές καλές ενέργειες. Ο Σακόρ του Όφη. Πολύ ωραίο γκολ, διαγώνιο σουτ. Και δεν είναι μόνο το γκολ, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό χθες. Ο Σιμόες έπαιξε το δικό του ρόλο στο ντέρμπι για την ΑΕΚ. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που στα χαφ κάνει κουμάντο, σε εισαγωγικά να το βάλουμε. Και ο Κουρμπέλης έχει τον γκολ για τον Παναθηναϊκό, έχει την αντίδραση, έχει το τσαγανό λίγο που λείπει από την ομάδα ίσως τον τελευταίο καιρό. Παρεμπιπτόντως μπορούν να ψηφίσουν τον γκολ όσοι θέλουν στο site Super League ως Nivea Men Best Goal. Και επιθετικό δίδυμο, εδώ πολύ εύκολη επιλογή. Εκτός το ότι είχα μόνο τρία μάτς, αλλά ο Χασάν έβαλε δύο γκολ, είναι ο ένας και ο Λιβάγια είναι ο δεύτερος που έχει γκολ και assist στο πιο σημαντικό παιχνίδι από τα τρία της πέμπτης αγωνιστικής. Λιβάγια δεν πάει και για MVP των playoffs. Θα τον έβαζε σε μια κατηγορία υποψήφιο, σίγουρα. 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 Striker, εξαιρετικός, έχει κάνει και το corner. Και ο Χασάν, έχει αποδείξει ότι είναι γκολτζής. Τις φάσεις που πρέπει τις κάνει γκολ, βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Και έδωσε τον Ολυμπιακό μαθηματική κατάκτηση τίτλου. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, διαλέγουμε ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off. Πρώτη, θα τα πάμε χρονικά, από το ΆΚΑ Παναθηναϊκός Άρης. Είναι ο Καμπετσής που του ακυρώνεται ακόμα ένα γκολ μετά από έλεγχο του ΒΑΡ. Και ο Κακομοίρης έχει απελπιστεί πλέον. Είναι απόγνωση αυτό το συνέστημα, γιατί δεν του πάνε και πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Τις ευκαιρίες που έχει δεν τις κάνει γκολ. Έχει το δοκάρι λίγο νωρίτερα. Έχει τον γκολ το οποίο για κάποιο λόγο ακυρώθηκε. Έχει σκοράρει και στο Ηράκλειο και έχει σκοράρει ακριβώς για το χέρι του Περέα. Ψάχνει τον γκολ λίγο, ψάχνει τον τρόπο να λύσει τα μάγια, αλλά κάτι δεν του κάθεται και είναι κρίμα. Δεύτερη φωτογραφία. Πάμε στη Τούμπα και Θεσσαλονίκη. Πάω ΚΑΕΚ με πολλά νεύρα ο Φερέιρα. Κάνει μάλλον ένα δικό του bottle challenge. Ναι. Κλωτσάει τα νερά. Δεν ξέρουμε τι κατάληξη είχαν. Ό,τι θα προσπαθούσε να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, κάπως το χάνει τον τελευταίο καιρό. Το γλιστράει μέσα από τα χέρια. Εντάξει, και ο προπονητής κάποια στιγμή θα χάσει την συγκέντρωσή του και την ψυχραιμία του. Οκ, ναι, και η τρίτη ποια είναι. Τρίτη φωτογραφία λοιπόν. Πάμε στο Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Όφη. Ολυμπιακός κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο και σε περίπτωση που αλλάξει η απόφαση στο ΚΑΣ. Και από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε τον Πέντρο Μαρτίνς να χαμογελάει στην αγκαλιά των παιχτών του, ναι. Πανηγυρίζουν τον 45ο τίτλο. Ισχύει, και ακόμα και στους πανηγυρισμούς περισσότερο ένταση έβγαζε παρά χαμογελούσε. Νομίζω ότι είναι η δικαίωσή του, το κατάλαβαν και οι παίχτες που τον σήκωσαν στον αέρα. Και τα κλασικά μπουγέλα, ζέστη είχε, καλά έκαναν τα παιδιά. Θα καταλήξουμε όμως στο Μαρτίνς. Νομίζω είναι το πρόσωπο της σεζόν. Έχει κάνει μια σπουδαία χρονιά με τον Ολυμπιακό. Το είναι και μια προσωπική του δικαίωση. Mm-hmm. Είναι το πρώτο του πρωτάθλημα. Οπότε
στιγμή της αγωνιστικής, οι πανηγυρισμοί του Πέντρο Μαρτίνς και των παικτών του Ολυμπιακού για το 45ο πρωτάθλημα. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Μετά από τις τέσσερις αγωνιστικές των play-off και των play-out που είχαμε Ολυμπιακό Πανιόνιο, ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό και μπορείς να φανταστείς, πιστεύω, ποιος μπορεί να είναι MVP. Για πες μου, γιατί δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Μάρκο Λιβάγια, ένα γκολ, μία assist στο πιο σημαντικό match της αγωνιστικής. Αυτό που είχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση που θα κρίνει την έξοδο στο Champions League. Οπότε, ο Κροάτης είναι ο MVP της αγωνιστικής. Ιδιαίτερος, αλλά αυτή τη δουλειά για την οποία πληρώνεται την κάνει πάρα πολύ καλά. Αυτό που είπες κιόλας, νομίζω στα play-off πάει ως υποψήφιος. Είναι εκ των MVP ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα είναι ο MVP, δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει κάποιος τώρα, μπορεί να έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδια, αλλά είναι αποτελεσματικός, είναι καθοριστικός. Πέρα από τον εκνευρισμό που μπορεί να έχει μέσα του, τον βγάζει πολύ καλά στο γήπεδο για να σκοράρει. Οπότε MVP της πέμπτης αγωνιστικής των play-off, Μάρκο Λιβάγια. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.